Όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, σφοδρές είναι οι αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο, ιδιαίτερα στην αυτοδιοίκηση και το Περιφερειακό Συμβούλιο απάντησε αρνητικά, έτσι και το Δημοτικό Συμβούλιο Ιορδαίας, που αφορά περισσότερο εκείνη η περιοχή, το Δήμο Ιορδαίας. Να καλησπέρισω τον κύριο Αθανάσιο Βούρα, είναι εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ. Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή. Να ξεκινήσουμε καταρχήν λέγοντας ότι ουσιαστικά εδώ παρατηρούμε την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ από μεγάλη βιομηχανική εταιρεία γίνεται, μεταλλάσσεται και πλέον είναι μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών που μέσα σε αυτές είναι και η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των φωτοβολταϊκών. Δεύτερον, η υποχρέωση, η νομική υποχρέωση που είχε η ΔΕΗ για την λειτουργία των λιγνητορυχείων ήταν και η αποκατάστασή τους μετά το πέρας της εκμετάλλευσής τους. Δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια, καθυστέρησε και τώρα ήρθε αυτό που λέμε το ξαφνικό τέλος. Στο ξαφνικό τέλος, προφανώς, η ΔΕΗ ως επιχείρηση αδυνατεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να δαπανίσει τόσα πολλά κονδύλια για να κάνει πλήρη αποκατάσταση, έτσι επιλέγει μία αποκατάσταση εντός ή εκτός εισαγωγικών που από τη μια θα λύσει το νομικό πρόβλημα που έχει και από την άλλη θα την βοηθήσει για να συνεχίσει στην αλλαγή του μοντέλου του παραγωγικού που πρόκειται να γίνει τα επόμενα χρόνια. Η ΔΕΗ καλά κάνει. Θυσιάζεται η περιοχή. Το μέλλον αυτής εδώ της περιοχής, που ήδη έχει πρόβλημα δημογραφικό και φεύγει ο κόσμος. Μιλάμε για μια έκταση 200.000 στρεμμάτων, στην οποία έκταση θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Έτσι, εξ αρχής, από τη στιγμή που αυτή η έκταση δεν επαναποδίδεται στην τοπική κοινωνία, αλλά κλείνεται για να χρησιμοποιηθεί... Όχι μόνο δεν αποδίδεται, και εμποδίζεται η τοπική κοινωνία να αναπτυχθεί σε αυτή την περιοχή, όταν εγκαθιστάς 30.000 στρέμματα φωτοβολταϊκά, γεμίζεις τις τρύπες με νερό. Μιλάμε τώρα για βάθος λιμνών 400 μέτρα, έτσι. Κόβεις τον υδροφόρο. Πώς θα γίνει η διαχείριση των άλλων υδάτων. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πώς θα αναπτυχθεί η περιοχή και πώς θα ζήσει ο κόσμος. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι οι λίμνες, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα χρησιμοποιηθούν και αυτές για την ηλεκτροπαραγωγή. Θα γίνουν μπαταρίες δηλαδή. Δηλαδή, ναι. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν μπορώ να πω γιατί ούτε ειδικός είμαι. Ναι, όχι, το γνωρίζω το θέμα, ναι. Αλλά δεν θα είναι για, να το πω πιο λαϊκά, δεν θα είναι για τουρισμό. Θα έτσι. Είναι για αποθήκευση ενέργειας. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή θα κατεβαίνουν τα νερά και θα παράγει ενέργεια. Έτσι ακριβώς. Έχουμε λοιπόν μια έκταση 200.000 περίπου στρεμμάτων, η οποία θα είναι είτε εξωτερικές αποθέσεις, οι οποίες παραμένουν εξωτερικές αποθέσεις και ονομάζονται δασοκάλυψη, είτε δημιουργία τεράστιων εκτάσεων φωτοβολταϊκών που δεν παράγουν θέσεις εργασίας αλλά περισσότερο παράγουν εισόδημα. Τρίτον, στην δημιουργία λιμνών μεγάλου βάθους, τώρα δεν έχω πρόχειρα τα στοιχεία, αλλά είναι μεγάλου βάθους. 400 μέτρα. Είναι μεγάλου βάθους και κάποιες μικρές περιοχές διάσπαρτες για αγροτική παραγωγή και για βιομηχανική εντός εκτός εισαγωγικών χρήση. Ως εκ τούτου θεωρείται δεδομένο ότι αυτές οι εκτάσεις δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν στην τοπική κοινωνία για την δημιουργία παραγωγικών δραστηριοτήτων και φυσικά θα συνεχιστεί αυτή η αιμορραγία των νέων ανθρώπων από την περιοχή, γιατί πλέον δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί κάποια παραγωγική επένδυση η οποία θα παράξει από εκεί και πέρα κάποιες θέσεις εργασίας. Όπως λέμε στη λαϊκή, που το ακούμε από τον λαό, από τους πολίτες, αυτά τα καθρεφτάκια για ηθαγενείς θα επηρεάσουν το κλίμα της περιοχής, ιδιαίτερα της περιοχής της Ιορδαίας. Τώρα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει. Μάλλον ως μηχανικός δεν μπορώ να απαντήσω. Αυτό που μπορώ να πω ως μηχανικός και δύο τοπογράφος μηχανικός είναι ότι θα υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις οι οποίες θα παράγουν, το ξαναλέω, θα παράγουν εισόδημα. Ενώ θα τα παράγουν... Εισόδημα για αυτόν που τα έχει, γιατί οι θέσεις εργασίας δεν φαίνεται. Όχι, να θέλω να πάω κάπου αλλού.
Όταν αυτοί οι σταθμοί παράγουν εισόδημα, φαίνεται ότι ο ΑΕΠ της περιοχής είναι μεγάλο. Αυτό που ζήσαμε και με τη ΔΕΗ. Αυτό ήταν πρόβλημα. Έτσι, αυτό μας ήταν πρόβλημα. Ό,τι λοιπόν συνέβαινε με τη ΔΕΗ... Χάναμε το στόχο ένα λόγω του μεγάλου τζίρου της περιοχής. Ό,τι λοιπόν συνέβαινε με τη ΔΕΗ, η πλασματική δημιουργία εισοδήματος, ουσιαστικά θα μας οδηγήσει στην αδυναμία επενδύσεων και άρα στην αδυναμία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Αυτό γινόταν επί δεκαετίες με τη ΔΕΗ, που το έτσι πλασματικό ακριβώς. Το ΕΠ, αλλά προσέξτε κάτι, υπήρχαν και καμιά 6, 7, 8, 10 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Εδώ τώρα δεν θα υπάρχει θέση εργασίας, θα είναι και πλασματικό πάλι το ΑΕΠ, τα χρήματα δεν θα ταξιδεύουν ούτε καν στη χώρα, θα μπαίνουν σε λογαριασμό έξω από τη χώρα, γιατί τα περισσότερα θα τα έχουν οι Γερμανοί. Και με τα δικαιώματα των ρήπων, που θα είναι το ζητούμενο της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, πάλι την ανταγωνιστικότητα θα την κερδίζει η Γερμανία. Γιατί θα κάνει μεταφορά των δικαιωμάτων εκεί που θέλει να παράξει. Αυτά τώρα δεν γίνονται. Να παρέμβω λίγο σε αυτό. Δεν γνωρίζω αν όντως υπάρχει αυτή η διαδικασία. Όχι, σας το λέω γιατί υπάρχει νομοθεσία. Υπάρχει νομοθεσία. Ψηφίστηκε αυτό. Μπορεί να είμαι ένας επιχειρηματίας στην Αθήνα, να έχω ένα δηληστήριο για να μην λέω ονόματα, να έχω ένα φωτοβολταϊκό στην Κοζάνη και τα δικαιώματα να τα παίρνω από την Κοζάνη και να τα μεταφέρω στην Αθήνα και να παράγω εκεί, να καίω πετρέλαιο, αλλά να το ισοσκελίζω με τα δικαιώματα που γλιτώνω από την Κοζάνη που θα έχω το φωτοβολταϊκό. Αυτό γίνεται. Ναι, υπάρχει νομοθεσία. Μεταφορά των δικαιωμάτων. Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Σε αυτό που νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι είναι ότι αυτές οι εκτάσεις δεν θα μας δώσουν τη δυνατότητα να παράξουμε κάτι άλλο. Αυτές οι εκτάσεις έτσι όπως θα γίνουν μας δίνουν την υποχρέωση να φύγουμε από την περιοχή γιατί δεν θα μπορούμε να ζήσουμε. Και από θέματα απασχόλησης και από θέμα μικροκλίματος, δεν βάζω το θέμα της αισθητικής. 30.000 στρέμματα φωτοβολταϊκά. Ξέρετε ποια είναι η ακτινοβολία. Μπορείτε να το φανταστείτε λίγο. Υπάρχει πουθενά στον κόσμο 30.000 στρέμματα φωτοβολταϊκά σε έναν ενιαίο χώρο. Δεν ξέρω σε μια τόσο μικρή απόσταση. Έτσι, ένα τέσιο μικροφόρο. Λοιπόν, και με δύο πόλεις, με εγκύτητα, έτσι, Κοζάνη και Πτολεμαίδα. Να επανέλθω, θα το θέσω σε διαφορετική βάση, ακριβώς λόγω και, όπως σας είπα, λόγω και της γνώσης την οποία θεωρώ ότι έχω. Ναι. Αυτή τη στιγμή στην Δυτική Μακεδονία έχουμε αδυναμία να δημιουργήσουμε εγκαταστάσεις, μάλλον να κατασκευάσουμε εκτός σχεδίου μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Κατά το κοινό λεγόμενο, να βγάλουμε πολεοδομική άδεια για μεγάλα εργοστάσια. Για μια σειρά από λόγους. Η μοναδική δυνατότητα που. Φλόρινα, νομίζω το έχει μόνο, έτσι. Εκτός, ναι, ακριβώς. Εκτός από τη ΒΠΕ Φλόρινα. Εκτός από την ΒΠΕ της Φλόρινα, η οποία λειτουργεί. Άλλες ΒΠΕ ακόμη είναι σε διαδικασία που αργούν πάρα πολύ για να ολοκληρωθούν και να μπορέσουν να δώσουν αυτή τη δυνατότητα. Από την άλλη, έχουμε μια έκταση 200.000 στρεμμάτων η οποία είναι χαρακτηρισμένη ορυχείο, άρα πολύ εύκολα θα μπορούσε να πάρει χρήση γης και αδειοδότηση για κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων και επίσης... Έχουμε εργοστάσια όμως. Και επίσης για μένα το περισσότερο, το εξόχως σημαντικό είναι ότι ήδη υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες με σχετικά μικρά κονδύλια θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κάποιες άλλες βιομηχανικές χρήσεις και άρα θα μπορούσαμε πολύ γρήγορα και με πολύ φτηνό κόστος να δημιουργήσουμε καινούργια εργοστάσια. Πρέπει να πω ότι η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, νομίζω ότι είναι η μοναδική στην Ελλάδα, είναι η μοναδική περιφέρεια η οποία αποδέχεται χρήσεις βιομηχανικές. Αν σκεφτούμε ότι σε οποιαδήποτε απόπειρα γίνεται, σε οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της Ελλάδας, να χτιστεί κάποια καινούργια βιομηχανική εγκατάσταση, υπάρχει σωρία αντιδράσεων από τις τοπικές κοινωνίες και από τοπικούς φορείς, ενώ στην Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη και στη Φλόρινα, επειδή ο κόσμος έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει, έχει συνηθίσει, έχει δουλέψει σε βιομηχανικές χρήσεις, σε βιομηχανικές δραστηριότητες, το θεωρεί καλό και το θεωρεί και το αποδέχεται. Το επιζητεί κιόλας, μόνο που εδώ δεν γίνεται. Το επιζητεί, γιατί αυτή τη στιγμή αν κοιτάξουμε... Γιατί αναγκάστηκε. Δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό. Στη Δράμα γιατί δεν άνοιξαν ποτέ τα ορυχεία.
Έχει φοβερά κοιτάσματα. Γιατί, στην Ελασσόνα. Γιατί δεν έγινε ποτέ ορυχείο? Γιατί εκεί ο κόσμος έχει μάθει να λειτουργεί διαφορετικά. Ωραία. Και αυτός ο κόσμος που σεβάστηκε την εθνική ωφέλεια και την παραγωγή ρεύματος και έδωσε τον τόπο του, τα χωράφια του, την περιοχή του, σήμερα λοιπόν τον επιβραβεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν του ξαναδίνουμε πίσω τα χωράφια όπως είχαμε δεσμευτεί με την νομοθεσία του δεκαετία του 80. Έτσι δεν είναι, να αποκατασταθούν και να αποδοθούν ξανά. Αλλάζουμε λοιπόν και τις νομοθεσίες, τα κάνουμε και περιουσία της ΔΕΗ και έρχεται η ΔΕΗ και τα κάνει όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της, έρχεται και αναθεωρεί τις υποχρεώσεις της προς όφελός της και πάλι προς όφελος άλλων παραγόντων, ξένων και από τη χώρα. Αυτό βλέπουμε εμείς τώρα, κύριε Βούρα. Ποια είναι η θέση του ΤΕ, τι θα κάνει το ΤΕ? Το ΤΕ ως ο επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να γνωμοδοτήσει, να ενισχύσει τεχνικά ή τεχνοκρατικά το ελληνικό δημόσιο, είτε στη μορφή του κάποιου δήμου, είτε στη μορφή της περιφέρειας, να βοηθήσει έτσι ώστε να πάρθει η ορθή λύση και κρίση. Το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο Ορδέας είπαν όχι, αρνητικά, σε αυτό εδώ που πάει να γίνει. Το ΤΕ τι λέει? Το ίδιο είπαμε και εμείς. Το ίδιο λέει και το ΤΕ, γιατί δεν είναι καθόλου για αυτό. Η ίδια γνωμοδότηση έχει δοθεί και από το ΤΕ. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Θα ανατρέξουμε λίγο στο παρελθόν, σε αυτό που είπατε κύριε Καρυπίδη. Δυστυχώς στο παρελθόν ζήσαμε μια κατάσταση στην οποία η τοπική κοινωνία ζούσε με τη λογική ότι πάντα θα έχουμε μια ΔΕΗ η οποία πάντα θα μας παρέχει καλούς έως παχυλούς μισθούς, πάντα θα μας δίνει κάποιες εργολαβίες, κάποιες δουλειές, κάποιες προμήθειες για να μπορούν και να ζουν και να μακροημερεύουν κάποιες πολλές τοπικές επιχειρήσεις. Και γι' αυτό, ενώ έχουν γίνει κατά το παρελθόν πάρα πολλές κινήσεις που φαινόταν ότι αυτά όλα μπορεί να οδηγήσουν κάποια στιγμή εις βάρος της τοπικής κοινωνίας, ποτέ η τοπική κοινωνία δεν μιλούσε. Ήταν σε, τολμώ να πω, σε αποχάβνωση. Αυτό που είπατε, που άλλαξε η απαλωτρίωση, η μορφή του ιδιοκτησιακού των απαλωτριώσεων, που άλλαξε την δεκαετία... Στα τέλη του 99, στα 2000. Τέλη του 99. Νομίζω το 2001. Όταν πήγε η ΔΕΗ στο χρηματιστήριο για να... Έτσι, Κώστα Σιμίτη, για να μπει στο χρηματιστήριο και να ανέβει τιμή της μετοχής. Η χρηματιστηριακή τιμή της ΔΕΗ. Ενώ μέχρι τότε όλες οι απαλωτριώσεις έγιναν με τη μορφή της καταχρήσιν χρησιμοποίησης του εδάφους, δηλαδή 20 χρόνια χρησιμοποιούμε τα εδάφη, 10 χρόνια κάνουμε εξόρυξη, εκμετάλλευση του ορυχείου, 10 χρόνια κάνουμε αποκατάσταση και παραδίδουμε στον αρχικό δικαιούχο. Αν δεν υπάρχει ο αρχικός δικαιούχος, αυτό παραδίδεται στην τοπική αυτοδιοίκηση είτε στο κράτος. Αυτό ήταν ο αρχικός νόμος. Αυτός ήταν ο αρχικός νόμος. Μετά έγινε περιουσία της ΔΕΗ. Όχι, πρέπει να ήταν και νωρίτερα. Δηλαδή από τότε που δημιουργήθηκαν τα ορυχεία της ΔΕΗ, η νομοθεσία ήταν αυτή. Ναι, δηλαδή η νομοθεσία... Επειδή είχε ξεκινήσει με Λιπτόλ, αλλά το 82 με Επικουλουμπή ήταν το προεδρικό διάταγμα που το ξεκαθάρισε μια και καλή. Αυτό άλλαξε το 2001 που πήγε η ΔΕΗ στο χρηματιστήριο. Όταν λοιπόν η ΔΕΗ μπήκε στο χρηματιστήριο και έπρεπε να δείξει ότι έχει κάποια πάγια περιουσιακά στοιχεία, τότε μέσα σε μια νύχτα άλλαξε η μορφή και έγινε πλέον από καταχρήση χρησιμοποίηση των εκτάσεων σε απόλυτη σε κυριότητα των εκτάσεων. Άρα πλέον η τοπική κοινωνία δεν έχει δικαιοδοσία πάνω σε αυτές τις εκτάσεις και επαφείται στην, πώς να το πω, στην καλή προαίρεση της επιχείρησης, της ΔΕΗ ΑΕ, αν θα παραχωρήσει κάποιες εκτάσεις ή αν θα διευκολύνει μέσω αυτών των εκτάσεων που ήδη κατέχει την τοπική κοινωνία. Υπάρχει κάτι που βρίσκεται ως θετικό για την τοπική κοινωνία από αυτήν τα όσα περιγράψαμε? Είναι όλα αρνητικά? Καταρχήν θεωρώ ότι η λειτουργία των ορυχείων δημιούργησε πάρα πολλές παρενέργειες στον τοπικό πληθυσμό. Θα πρέπει κάποια στιγμή να πούμε και την αλήθεια. Υπήρχαν πάρα πολλές παρενέργειες και στο κλίμα και στο φυσικό περιβάλλον και στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Υπήρχαν πάρα πολλές παρενέργειες τις οποίες βλέπαμε, βλέπουμε και θα βλέπουμε για τις επόμενες δεκαετίες.
Όλα αυτά πλέον γίνονται πράσινα, που σημαίνει ότι τουλάχιστον μια τεράστια επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων δεν θα υπάρχει. Όταν αλλάζουν στο κλίμα, είναι πράσινη παρέμβαση? Και αυτό. Και αυτό. Το πρόβλημα που δημιουργείται, το πρόβλημα, μια εκτίμηση προσωπική, το ότι τις εξωτερικές αποθέσεις δεν τις επανατοποθετεί στο ορυχείο και δημιουργεί ουσιαστικά ένα φράγμα δεν στα νότια. Δεν κόβουμε τους λόφους για να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Και ουσιαστικά βάζεις φράγματα στους ανέμους. Δημιουργείς τεχνικούς λόφους στη νότια πλευρά της Πτολεμαΐδας, μια πόλη η οποία το 70% των ανέμων είναι βοριάς και το 30% των ανέμων των νοτιάδων εσύ το αποκόπτεις από την πόλη, σημαίνει ότι δημιουργείς ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα στην περιοχή, το οποίο όντως θα δημιουργήσει παρενέργειες. Κατά το κοινό λεγόμενο θα γίνουμε πιο κρύα πόλη από ό,τι είμαστε τώρα. Ωραία. Για να δούμε. Τι προτίθεσαι να κάνετε, κύριε Βούρασε, σαν επιμελητήριο, τι έχουμε μπροστά μας τώρα? Εμείς θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα συνεχίσουμε να βγάζουμε και άλλες γνωμοδοτήσεις και πορίσματα πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι πολύ μεγάλο και θεωρώ ότι πρέπει να το παρακολουθούμε. Δηλαδή αυτό που λέμε την μετάλλαξη της ΔΕΗ ΑΕ, αλλά και την εντός ή εκτός εισαγωγικών, την εντός εισαγωγικών αποκατάσταση των ορυχείων, θα συνεχίσουμε να την παρακολουθούμε, θα συνεχίσουμε να τροφοδοτούμε την τοπική κοινωνία με υλικό το οποίο θα είναι όχι πολιτικό, αλλά θα είναι τεκμηριωμένο τεχνικά και επιστημονικά, και θα προσπαθήσουμε να βάλουμε πλάτη σε οτιδήποτε μας ζητήσει η τοπική κοινωνία. Θα είμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία ακριβώς για να την βοηθήσουμε, να της δώσουμε αυτά τα τεχνικά, τα επιστημονικά όπλα που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει την καινούργια κατάσταση. Ξαναλέω, δεν θέλουμε να το βλέπουμε άσπρο μαύρο, θέλουμε σε αυτή την κατάσταση να πάρουμε τα θετικά της, αυτή την κατάσταση να την κάνουμε πιο καλή, πιο θετική για την τοπική, καταρχήν για την τοπική κοινωνία, δηλαδή για τα αδέρφια μας, για τα παιδιά μας, για τους φίλους μας. Το μόνο θετικό που κατάλαβα από αυτά που είπατε είναι ότι σταματάει η εξορρυκτική δραστηριότητα και δεν θα υπάρχει η ρήπαση, όποια ρήπαση υπήρχε από αυτή τη δραστηριότητα. Ναι. Από εκεί και μετά όμως δεν βλέπω κάποιο θετικό να έχετε πει μέχρι τώρα. Έχετε πει τι δηλαδή? Ότι υποθηκεύεται μια περιοχή, ότι δεν θα δημιουργούνται θέσεις εργασίας, δεν θα υπάρχουν ζωτικοί χώροι. Προσέξτε, τα είχε πει. Ακόμη και τα εργοστάσια που υπάρχουν, και δηλαδή βιομηχανικές μονάδες που θα μπορούσαν εκεί να διοδοτηθούν με έναν εύκολο τρόπο, ελλείψη άλλων περιοχών, ούτε αυτό δεν γίνεται. Ούτε αυτό δεν γίνεται. Άρα τι γίνεται? Πέστε μόνο ένα θετικό που εμείς θέλουμε. Και από το ένα δις και πλέον που έπρεπε να ρίξει στην αποκατάσταση τοπικά εδώ η ΔΕΗ και να κινηθεί έστω και για μια πενταετία, δεκαετία οικονομία, πάει στα 100 και κάτι εκατομμύρια και να δούμε πώς θα δοθούν αυτό. Και τα δικαιώματα που θα παράγεται από την πράσινη ενέργεια στην περιοχή δεν θα μένουν στη χώρα, θα ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Ποιο είναι το θετικό? Και το κάτι τελευταίο. Και ενώ θα είμαστε άνεργοι και θα έχουμε υψηλούς δείκτες ανεργίας, θα φαινόμαστε πλούσιοι στο ΑΕΠ. Πάλι πλούσιοι. Εγώ να ξαναπώ. Εμείς ως θεσμικός φορέας θέλουμε να το κοιτάξουμε και λίγο παραπέρα, δηλαδή να μην κοιτάξουμε μόνο τα 5 χρόνια. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον τέτοιο, γιατί η ΔΕΗ έκανε τον κύκλο της και τελείωσε. Εάν αποκαθιστούσαμε τα εδάφη όπως προλεγόταν από το 2011, 50.000 στρέμματα, γεωργική καλλιεργήσιμη γη. Η περιοχή έχει δυναμικές καλλιέργειες. Μεσόβουνο, πύργους, κεράσια. Μίλα να τα γεμίζαμε. Λοιπόν, ξέρετε πόσα χρήματα θα βγάζαμε κάθε χρόνο? Κατέτος, από 5 ως 8 δισεκατομμύρια ευρώ θα παρήγαγε αυτή η περιοχή. Ως τοπικό ΑΕΠ και αγροτικό ΑΕΠ, έτσι. Κύριε Καρυπίδη, όχι από το 2011. Τυχαίνει να έχω κάνει τη διπλωματική μου εργασία. Άρα ξέρετε λοιπόν. Ποια είναι τα ωφέλη? Τη διπλωματική μου εργασία το 1990 και είχε ως τίτλο της αποκαταστάσεις των λιγνητοφόρων εδαφών από τότε. Τότε ακόμη είχαμε αργήσει στις αποκαταστάσεις. Δηλαδή η λειτουργία ενός ορυχείου είναι όσο προχωράμε στην εξκαφή να κάνουμε από πίσω, να κάνουμε αποκατάσταση. Έτσι. Αν λοιπόν όλες αυτές τις προηγούμενες δεκαετίες κάναμε τις αποκαταστάσεις, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για εκτάσεις οι οποίες θα είχαν δοθεί για γεωργική καλλιέργεια, θα είχαν δοθεί για δημιουργία βιοπά, θα είχαν δοθεί για διάφορα επιχειρηματικά. Γιατί δεν δίδονται τώρα? Κοιτάξτε κύριε Βούρα, το 2011 είναι η μελέτη. Δεν είναι του 50,
Είναι η μελέτη που αναθεωρείται του 2011. Το 2011 λοιπόν, με αυτά τα λάθη του παρελθόντος, έλεγε 50.000 στρέμματα καλλιέργηση μη γη. Εγώ λέω γι' αυτό που έλεγε το 11. Δεν μιλάμε τώρα τι. Το 11, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτά τα 50.000 στρέμματα, λέω, αν πάει σε καλλιεργήσιμη γη με δυναμικές καλλιέργειες, υπολογίζεται ότι μπορούν να παράξουν ένα τοπικό εισόδημα από 5 έως 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά θα έμειναν στην περιοχή. Θα ήταν ένα τοπικό. Ναι, δεν έχω λόγους να διαφωνήσω. Τώρα, ναι. Τώρα τι θα μείνει στην περιοχή. Τώρα σας είπα, τώρα δεν υπάρχουν χώροι για δημιουργία παραγωγικών δραστηριοτήτων. Μάλιστα. Το πρόβλημά μας είναι αυτό. Θέλω να Και δυστυχώς και τελειώνω. Δεν παρακαλώ. Οι εκτάσεις οι οποίες είναι αδιατάρακτες, δηλαδή έχουν απαλωτριωθεί από τη ΔΕΗ, δεν πρόλαβαν να σκαφτούν και μπορούν αύριο να εκεί πάνω να δημιουργηθεί κάτι. Δυστυχώς σε όλες αυτές τις περιοχές αναπτύσσονται φωτοβολταϊκά. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης που παραλείψαμε. Ότι και αυτές οι εκτάσεις που είχε αποζημιώσει η ΔΕΗ να τις πάρει και δεν τις χρησιμοποίησε, αντί να τις δώσει για καλλιεργήσιμη γη ή για ένα ζωτικό χώρο που είναι κοντά σε οικισμούς, και εκεί φωτοβολταϊκά θα βάλει. Και εκεί φωτοβολταϊκά.